Εγώ λοιπόν αυτό το σεβάστηκα και δεν ανακατεύτηκα. Τώρα το παράπονο αυτών των βρωμιάριδων από μένα ποιο είναι, ότι τι? Ότι δεν τζιμούνται όλη νύχτα, κάνουν live και κράζουν τον οποιοδήποτε και μετά θα πρέπει εγώ θα πρέπει να μαζεύω τα αμάζευτά τους. Δεν είπα προχθές ότι δεν ξαναπαίρνω θέση για κανένα και μόνο ό,τι ακούσετε από το δικό μου στόμα ισχύει και υιοθετώ? Δεν το είπα αυτό? Βέβαια το πες. Τώρα για ποιο λόγο, τι θένε οι άντρες να κατεβούνε? Άμα μπρε δεν κατεβείτε στην Κρήτη, Κλινό Κώστα, εσύ με το Στίβα δεν κατεβείτε σήμερα, δεν είσαστε πράμα. Δεν είσαστε πράμα. Πράμα. Τι λες Γιόλο, τι είπες Γιόλο μου, τι λες Γιόλο? Για να ξέρετε λοιπόν όλη την ιστορία. Ο Μανιάτης ξεκίνησε ένα μπιφ με την Μπουρίνη. Εμπλέχτηκε ο Στίβ. Παίρνω το Στίβ τηλέφωνο και του λέω: Στίβ, να μπω στη μέση να το λήξω αυτό με την Μπουρίνη? Μου λέει: Όχι, σύντεκνε. Όχι, πρόσεξε, περίμενε. Εμπλέχτηκε ο Στίβ γιατί είχε ένα παράθυρο μία κοπέλα πάνω ο Μανιάτης που με έβρισε και εγώ δεν την ήξερα. Την πετυχαίνω λοιπόν. Άφησε με. Εγώ παίρνω. Παίρνω το Στίβ και του λέω: Α, πριν να γίνει όλο αυτό, με είχε πάρει ο Στίβ πρώτο τηλέφωνο και μου λέει: Σύντεκνε, αυτό που θα επακολουθήσει με την Μπουρίνη, να μην πάρει θέση. Στίβ, πάρε ένα τηλέφωνο, μα δώσε ένα τηλέφωνο. Και λέω: Εντάξει, αφού μου το ζητά, δεν θα πάρω θέση. Αφού μου ζητά λοιπόν ο Στίβ να μην πάρω θέση, ακούστε όμω το παράλογο. Μου ζητάνε κάποιοι να μην πάρω θέση όταν θα βρίζουν την Μπουρίνη. Και μετά όταν η Μπουρίνη βρίσει αυτούς ή κάνει κάποιο εναντίον τους, θα πρέπει εγώ να πάρω θέση. Εγώ να πάρω θέση